το ράδιο. Μπράβο. Όταν θέλω να διαφημίσω, ναι, το πληρώνω. Τι θα πω, ότι με βάζουν δωρεάν. Εγώ λοιπόν θα σου δώσω μια απάντηση χωρίς να ξεκατίνιαστώ, γιατί είναι στην κατή. Να τα κατίνα, αλλά δηλαδή λέτε ότι έπρεπε ο Βαγγελόπουλο να σε πληρώνει. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Εγώ αυτό που έχω να σου απαντήσω ότι δεν τα μπουζούκια για μένα, ναι, προσωπικά. Εγώ με τα μπουζούκια και με τα μαγαζιά. Βγάζω σπηριά. Γι' αυτό και λέω τον ύμνο, γιατί εγώ είμαι για ειδικέ σκηνέ και για το ηρόδιο. Εγώ με μπουζουκοντράβου θα δεν ανακατώμε. Εγώ είμαι για το ηρόδιο και για ειδικέ σκηνέ και για συναυλίε. Δεν έχω καμία δουλειά με τα μπουζούκια σα. Με τι φωνή μόνο. Σα τα χαρίζω. Εσύ δεν έχει φωνή. Εσύ άφωνη. Εγώ είμαι άφωνη. Βεβαίω. Εν τραγουδάμε λίγο. Όταν λε με τη φωνή, με τη φωνή. Όταν τραγουδάω μουσκουρι με τη φωνή. Έλα, πούμε τον εθνικό ύμνο. Ξέρει πώ το λε. Το τρακτέρ. Το τρακτέρ πάνω στα βράχια και έχει τρακάρι και πέφτει και ένα αεροπλάνο. Εσύ όταν τραγουδάς σε ένα κλάνο εγώ. Παρακαλώ. Άμα κλάνο με νότες. Η εκπομπή του παραλόγου. Α, τι ωραία! Αν μια εκπομπή κάνει διαφήμιση στο μαγαζί, τι εγώ τη την προσφέρω άφωνη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου που ξεκινάει. Σε γνωρίζω από την όψη. Μου λε να τραγουδάει σε εθνικό ύμνο, να πω κάτι άλλο. Όχι με εθνικό ύμνο, να μην το ξεφτυλίσουμε το θέμα του κάτι άλλο. Έτσι λέει και το τραγούδι. Όχι το εθνικό ύμνο. Εντάξει, με αυτό είπε. Με τα κολοτράγουδα που τραγουδά εσύ. Προτιμώ να τραγουδάω τον εθνικό ύμνο, λοιπόν, να ξεαγιάζω το στόμα μου από το να τραγουδά το κολοτράγουδα. Αυτό δεν λε στα κακομίρι, μάθε το τουλάχιστον. Πάνε σε μια δασκάλα σου μαζί. Εσύ δεν πας σε δασκάλες. Θα τραγουδάς. Γιατί εγώ έχω γίνει φτώνει στο Θεό άμα τραγουδάω. Εγώ μαθαίνω τις άλλες θα τραγουδάω. Στο Θεό φταίω. Όλες σε πειράζουν εσένα. Δεν σου κάνα πρόβες και σου μάθαινα. Εσύ με μάθαινες. Δεν σου κάνα πώς θα κάνεις. Καλά είσαι πολύ μικρή μάθηση εμένα. Τι κάνετε. Αλλά και από την άλλη εγώ πάντα ακούω τους ανθρώπους. Εσύ είσαι κακοπροαίρετο άτομο. Τι θα κάνεις. Yes. Μια χωμαρία κάρτας γεννιέται. Και πώς κάνει ο Βαγγελόπουλος. Το αυτό το ρεζιλεύεις τώρα καλλιτεχνικά. Αφού έτσι θα πάω να κάνω τι θέλει και να και στο μαγαζί playback θα μένει. Δεν το μπορούσα να είναι ζωντανό. Τι είπατε. Playback θα το μένει. Εσύ με τι κυφόντια θα πάει να βγεις. Το μόνο με playback. Εγώ θα δούμε εδώ την άλλη. Τώρα που λένε ωραία πράγματα. Μη στεναχωριέσαι αγαπητέ. Θα μάθεις κάποια μέρα κι εσύ. Μη στεναχωριέσαι. Κάποια μέρα θα μάθει να τραγουδά. Μικρό είσαι ακόμα. Έχει συγχυστεί ο Ωραίος Βαγγελόπουλο. Εμεί δεν θα πούμε τίποτα εδώ πέρα. Παρακαλώ, για να δούμε λίγο. Κύριε Καμπούρη, δεν θα πούμε κουβέντα εμεί. Θα πούμε τη φασαρία και δεν θα πούμε τίποτα. Πείτε ό,τι θέλετε. Έχει αποχωρήσει ο κ. Βαγγελόπουλο, έχει κατσέρω τώρα εδώ στη θέση του. Φωνάζει ο Ρώσκο που δεν τον έβαλα. Κύριε μου, τι κάνετε εδώ, κύριε εδώ. Κύριε μου, ήσουν καλά σα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Πραγματικά, δηλαδή έλεος έτσι. Εκπομπή κύριε, δεν είμαι στο καφενείο εδώ. Δεν είμαι στην καφετέρια. Εκπομπή, κανάλι εδώ. Εκπομπή, καταλάβατε, τηλεβίζιο. Πρέπει να πούμε κι εμείς καμία κουβέντα. Τι θες να μην σκέψει κυρά μου. Πρέπει να πω τέλος πάντων. Τι θες να μην, πες το. Τίποτα δεν λέω. Αφού δεν θέλετε, να πείτε. Εγώ είχα σκοπό λοιπόν να έχω ένα video wall. Εγώ θα έκανα την Άτζελα Δημητρίου στο δελτίο του Star. Μισό λεπτάκι, κυρία μου. Θα ήθελα να δω στην αρχή ποια γυναίκα υπερασπίθηκε εκείνη τον Ανδρέα Βαγγελόπουλο. Το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε έξω από την εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου και διαμαρτυρήθηκε. Πάμε αργά πολύ να δούμε το βίντεο. Και σε λίγο εδώ πέρα κρατάμε. Ο κ. Βαγγελόπουλος πού είναι. Ακόμα μπορείτε να βρείτε, και σε λίγο θα μάθουμε για ποιο λόγο σταμάτησε η συνεργασία του με την κυρία Κανιδέλη. Πάμε παρακαλώ πολύ γρήγορα να δούμε το βίντεο. Μάλιστα, βλέπαμε λοιπόν και τη διαμαρτυρία που έκανε η Ελένη Λουκά εναντίον στο Λάκη Λαζόπουλο. Ετίνα, αυτές είναι οι καριέρες τους, ρε Φίλιππε. Η καριέρα της Λουκά είναι να βγαίνει να λέει σατανιστές, είστε με το διάλογο, είστε αυτό, είστε εκεί. Αυτή είναι η καριέρα της. Δεν θέλω σε καριέρα. Η καριέρα του Αντρέα είναι να βρει τους πετυχημένους. Δεν είναι εδώ, παρακαλώ πολύ, θα είναι εδώ. Αυτές είναι οι καριέρες τους. Τώρα, δεν έχουν φόντα, δεν έχουν δύναμη να παλέψουν στη ζωή, να πετύχουν. Αυτό το κρίνει ο κόσμος όμως. Ο κόσμος το κρίνει, εγώ κόσμος είμαι. Και για σένα μπορεί να πει κάποιος άλλος το αντίθετο. Θα πει, βεβαίως. Περιμένουμε να δούμε. Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Παρακαλώ πολύ, να δούμε την κάμερα, μία, να γυρίσω την κάμερα. Να δούμε τι γίνεται από πίσω εδώ. Έχει το κύριο Βαγγελόπουλος. Δεν γυρίσει μια κάμερα, δούμε. Δεν υπάρχει θέμα μέσα εκεί. Να δω λίγο τι γίνεται εδώ. Ο κύριος Βαγγελόπουλος δεν βρίσκεται. Έχει αποχωρήσει εντελώς από το στούντιο της εκπομπής. Δεν ήθελε έτσι να κάνει διάλογο. Μα δεν μπορεί. Γιατί έχει βρει το μαστορά του. Ακούστηκαν. Εγώ του είχα πει δεν θα ξαναβρίσκει με τέτοια λόγια. Πες ότι δεν σ' αρέσει. Πες ότι δεν σ' αρέσει ο κύριος Λαζόπουλος. Του μίλησε και άσχημα τώρα. Και χειρότερα θα ακούσει. Δεν μπορεί αυτός να βρίζει ανθρώπους που αγαπώ εγώ και μπροστά μου και του το είπα. Ότι αν τον ξαναβρίσεις θα γίνουμε εχθροί.
αφού δεν καταλαβαίνει και θέλει να γίνει μεσαίο. Μα είναι άποψή του, δεν μπορεί να είσαι άλλο κρίνη. Όχι, τι άποψη να λέει αυτά τα λόγια. Αυτό δεν είναι άποψη, παιδιά. Αυτό είναι ξεφτύλα. Αυτό είναι ξεφτύλα, δεν είναι άποψη. Είναι η άποψή του, δεν είσαι στο σπίτι σου να λογοκρίνεις. Τι άποψη είναι αυτή, δημόσια να λέει για έναν άνθρωπο αυτά τα λόγια. Ένα λεπτό, θα μου επιτρέψεις. Στην τηλεόραση είμαστε, δεν είμαστε στην κρούμπα. Όποιος βρίσκεται εδώ λοιπόν, έτσι μπορεί να εκφέρει την άποψή του για τον οποιονδήποτε. Εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να λογοκρίνεις τους παρόντες εδώ, το τι θα πούν και τι δεν θα πούν. Και δεν δέχομαι να ακούω τέτοιες ηλιθιότητες και τέτοια κακία και χωρί. Δεν συμμετέχεις εσύ λοιπόν, εάν δεν θέλεις να μιλήσεις. Εσύ δέχεσαι αυτά τα λόγια που είπα, τα ακούμε. Θα ακουστεί, αλλά δεν μπορεί να λογοκρίνει και να πει στον Μπάμπη, α πούμε, δεν θα μιλήσεις γι' αυτό και αυτό. Θα μιλήσει, αν δεν θα πει λόγια άσχημα. Εγώ μίλησα για την άθλα, την κατηγόρησα. Μπορεί όμως. Την έβρισα. Άλλο να αντιδράσει και να απαγορεύσει. Ο κ. Βαγγελόπουλος έρχεται, ενημερώστε με το θέμα, παρακαλώ πολύ. Δεν θα πεις ποτέ. Πες ό,τι θέλεις. Δεν θα βρίσεις. Κύριε Χαϊδέλη, θέλει να αποχωρήσετε για να έρθει στο στούντιο. Εγώ να αποχωρήσω. Γιατί ποιος είναι αυτός. Εγώ είμαι μία τραγουδίστρια, επιχειρηματίας, συνθέτης, τυχουργός. Αυτός είναι ένας εθνικός υβριστής των πετυχημένων και αγαπάει και λατρεύει τους πεθαμένους. Αγαπάει τώρα την Αλίκη, αγαπάει τώρα και τον Μιχάλη. Πήραμε καφέ προχθές με τον Τζάκσον, ας πούμε, και τον Μιχάλη. Μπορεί να κάνουμε κάτι για να ακούσουμε την άποψή του. Αν μπορείτε λίγο. Να περάσει. Αν έχει μαγιά, να για λίγο, παρακαλώ πολύ, για να μπορέσουμε να έχουμε την άποψή του. Ναι, αλλά και ο κύριος Λαζόπουλος δεν σας πήρε τηλέφωνο να πει να βγάλετε τον Ανδρέα από το πάνελ να μιλάει τις λιθιότητες που λέει. Τι λέει, πήρε εσά και σα ενημερώσει. Για λίγο, σα παρακαλώ πολύ, να τον ακούσουμε και να τα κάνετε παρέμβαση. Να πει ό,τι θέλει. Φάση τόση ώρα λέτε εσεί ό,τι θέλετε όμω, δικαιούται. Ιωάννα, κάτι λίγο συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι δεν λέω λιθιότητε τουλάχιστον. Στον πίστη πάρτε την μπανάνα. Άποψη ότι εγώ λέω τα λάθη και αυτό θα σωστά. Παρακαλώ. Κύριε Καρδέλη, πάρτε την μπανάνα. Όταν δεν θέλετε, κάνετε παρέμβαση. Καθίστε λίγο εκεί. Ακούγει, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, να ξέρετε. Να ξέρει όμω ότι σήμερα. Παρακαλώ. Το ξέρεις. Παρακαλώ εδώ πολύ. Είναι πολύ καλή, αλλά έχω και όριο. Και όταν το όριο τελειώσει. Δεν ακούγεστε. Ακούγομαι εγώ, έχω φωνή που ακούγεται και χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα. να είμαστε δημότητα λίγο. Φωνή καμπάνα. Θα είναι δύσκολο. Παρακαλώ πολύ. Γιατί θα τα ανοίξω. Τώρα μέχρι στιγμή το βουλώνω. Παρακαλώ. Θα τα ανοίξω και θα γίνει κόλαση. Παρακαλώ. Κύριε Δεμεντή, το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Δεν θέλω κανένας να μιλάει. Πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις μέχρι να φέρουμε εδώ πέρα τον Ανδρέα τον Βαγγελόπουλο. Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα σήμερα. Είναι μια νύχτα που πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.